Θα πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του λόφου. Θα πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή της Β' Περιφέρειας Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, γιατί αυτά που θα γίνουν σήμερα στο... και αύριο στο ΝΑΤΟ είναι στην αρμοδιότητά του. Αλλά πριν τον καλημερίσω, και επειδή έχει ορισμένοι φίλοι ακροατές έχουν στείλει μηνύματα με αφορμή και τη συνέντευξη που κάνουμε πριν με τον κύριο Φίλη, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν θα τα διαβάσω και θα σας πω γιατί. Διότι μπορείς σε έναν πολιτικό να κάνεις κριτική για τις πολιτικές του θέσεις και τις πολιτικές του απόψεις, σκληρή κριτική, όσο σκληρή κριτική θέλεις. Ο κύριος Φίλης με τις απόψεις που διατυπώνει δίνει και τη δυνατότητα να του ασκηθεί κριτική, αλλά άλλο είναι να του κάνεις κριτική γι' αυτό και άλλο να του κάνεις κριτική για το αν έχει πολλά ή λίγα κιλά. Και δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά, πολύ περισσότερο όταν πριν από τρεις μέρες ένα παιδί χάθηκε λόγω bullying, και αυτό είναι και bullying και ρατσισμός, είτε αφορά τον κύριο Φίλη είτε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, αν είναι κοντρός, ψηλός, παχύς ή όχι. Ο καθένας δίνει τις δυνατότητες να του ασκηθεί κριτική σκληρή, αλλά με πολιτικούς όρους. Τώρα, αυτή δεν είναι όρη για να ασκήσει κανείς κριτική σε έναν πολιτικό. Έτσι, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς που γράψετε το μήνυμα, διότι ορισμένοι από τους φίλους μου που έγραψαν το μήνυμα είναι και φίλοι και της εκπομπής και θα καταλάβουν ότι έχω δίκιο. Πολιτική κριτική κάνετε όσο σκληρή θέλετε. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να λέμε αν κάποιος έχει πολλά ή λίγα κιλά. Αυτό είναι ρατσιστικό σχόλιο, δεν είναι πολιτική κριτική. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Κουμουτσάκο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο. Καλημέρα. Να προσυπογράψω ότι είπατε προηγουμένως. Είναι άλλη το ιδιότυπο bullying. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος. Όταν καταγγέλουμε το bullying, πρέπει να το καταγγέλουμε παντού. Η πολιτική κρίνεται από λόγια και έργα. Έτσι. Όχι από την παρουσία των πολιτικών. Έτσι, έτσι. Και νομίζω αν πάμε σε κάτι τέτοιο. Ότι κάθε πολιτικός με τα λόγια του και τα έργα του δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να τον κρίνουν είτε θετικά είτε αρνητικά και όσο σκληρά θέλουν. Αλλά γι' αυτά. Τώρα, υπάρχει μια πολύ σημαντική σύνοδος σήμερα στις Βρυξέλλες, η Ιαρινή Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τα Σκόπια περιμένουν να πάρουν την πρόσκληση για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και οι διαδικασίες για ένταξη στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Και αυτό που θα ήθελα να μου πείτε, το λένε και πολλοί, είναι ότι αν ξεκινήσει σήμερα αυτή η διαδικασία και τα Σκόπια ολοκληρώσουν όλα όσα πρέπει να κάνουν με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι σχεδόν αδύνατο να σταματήσει αυτή η πορεία, να γυρίσει το ποτάμι πίσω όπως λέμε και τα Σκόπια τελικά να μην ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ισχύει, ναι ή όχι? Σήμερα στην έδρα του ΝΑΤΟ θα συμβούν δύο πράγματα, κύριε Τάκη. Το πρώτο είναι ότι εγκαταλείπεται οριστικά η πολιτική του Βουκουρεστίου που συνοψιζόταν στην πρόταση «Χωρίς λύση δεν μπορεί να υπάρξει πρόσκληση». Σήμερα υπάρχει συμφωνία, αλλά όχι λύση. Διότι εκκρεμούν πολλά ακόμα στάδια για να υπάρξει λύση του ζητήματος. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν σήμερα εγκαταλείπεται εκείνη η πολιτική. Χωρίς λύση υπάρχει πρόσκληση. Δεύτερο. Χωρίς συμφωνία, χωρίς ολοκλήρωση συμφωνίας υπάρχει ένταξη, είναι το επόμενο ερώτημα. Τώρα θα μπούμε σε τεχνικά θέματα, αλλά πρέπει να σας πω ότι μετά την πρόσκληση, αυτή είναι η διαδικασία στο ΝΑΤΟ, ακολουθούν διάφορα βήματα. Τα βήματα αυτά αθρηστικά διαμορφώνουν μια τρίχνη μάζα εξελίξεων μέσα στη συμμαχία, που από εκεί και πέρα ορισμένα πράγματα είναι αναστρέψιμα. Εάν παραδείγματος αρχίζει να κάθεται η αντιπροσωπεία των Σκοπίων στο τραπέζι του Ατλαντικού Συμβουλίου, ακόμα και χωρίς λόγο, χωρίς δικαίωμα λόγου, αλλά να κάτσει στο τραπέζι του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν μπορώ να δω με ποιο τρόπο θα φύγει από το Συμβούλιο εάν υπάρξει κάποιο παρακόλ, ένα εμπόδιο στις επόμενες διαδικασίες. Κατά την άποψή σας, τι δεν είναι αναστρέψιμο εφόσον σήμερα τα Σκόπια πάρουν την πρόσκληση? Τι δεν είναι αναστρέψιμο? Ναι. Προσέξτε, ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία και η διαδικασία ξεκινάει με σύμφωνη γνώμη όλων των συμμάχων. Σωστό. Δηλαδή, αυτό. Σήμερα στο κοινό ανακοινωθέν, αυτό το οποίο θα αποφασιστεί, που θα είναι πρόσκληση στη συμμαχία, είναι ταυτόχρονα και πολιτική της συμμαχίας, του συνόλου. Έτσι. Λοιπόν, εάν δεν δούμε το κείμενο, εγώ έχω μια καλή πληροφόρηση του κειμένου, αλλά θέλω λιγάκι του τελικού κειμένου, αλλά θέλω λιγάκι να κρατήσω μια απόσταση από τα πράγματα ακόμα. Έτσι, γιατί πρέπει να το δούμε τι θα υιοθετηθεί. Με βάση αυτή την πληροφόρηση που έχετε από το μέχρι τώρα κείμενο, ποιο είναι το σχόλιο σας? Υπάρχουν πεδία κριτικής που δεν θέλω να τα κάνω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάντως σας λέω ότι υπάρχουν πεδία σοβαρής κριτικής που θα μπορεί κανείς να ασκήσει στην κυβέρνηση
για την μεθόδευση που έχει ακολουθεί. Ερώτημα πολιτικό. Ξαναλέω, ναι, ναι. Ξαναλέω ότι η διατύπωση του Βετού Ρεστίου που ήταν όταν θα υπάρξει αμοιβαία αποδεκτή λύση του προβλήματος, τότε θα υπάρξει και πρόσκληση. Λέτε ότι σήμερα δεν κυρώνεται. Έλεγε, δεν υπάρχει, δεν έλεγε μια αμοιβαία συμφωνία. Mm-hmm. Ναι, γιατί τότε δεν υπήρχε βέβαια συμφωνία. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για την εφαρμογή της συμφωνίας, mm-hmm. όχι την υπογραφή της συμφωνίας. Μάλιστα. Επομένως, η ουσία του Βουκουρεστίου σήμερα εγκαταλείπεται. Μάλιστα. Ερώτημα. Εάν η άλλη πλευρά να κάνει. Να πω τα δύο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γιατί δεν θα προλάβω να πω το δεύτερο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι η ελληνική αντιπροσωπεία εμφανίζει στοιχεία όχι μόνο ενός μιας πολιτικής σχιζοφρένειας, αλλά θα έλεγα ότι πλέον περνάμε σε μια περίοδο που αγγίζει τα όρια της γελοιότητας. Σήμερα, όποιο μέλος ξένης αντιπροσωπείας συναντήσει στην αρχή τον κύριο Κοτζιά και θα του μιλήσει για τη συμφωνία, θα εισπράξει μια αποδοχή εκ μέρους του κύριου Κοτζιά, λέγοντας ότι πράγματι έχουμε μια συμφωνία και προχωράμε και όλα καλά. Εάν το ίδιο μέλος μιας ξένης αντιπροσωπείας του Βελγίου, ας πούμε, συναντήσει μετά από 10 λεπτά τον κύριο Καμένο και του πει για τη συμφωνία, ο κύριος Καμένος θα του πει: είναι μια κακιά συμφωνία και εγώ θα τη στηρίξω. Είναι ο ένας υπουργός εξωτερικών mm-hmm. και ο άλλος υπουργός εθνικής άμυνας της ίδιας αντιπροσωπείας. Αυτά είναι αστειότητες. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πλήττουν την εικόνα της χώρας. Αυτά τα δύο θα συμβούν σήμερα. Με λίγα λόγια, αλλά όσον αφορά την ουσία της απόφασης, σας είπα ότι περιμένω να δω το τελικό mm-hmm. κείμενο. Τώρα, επειδή είπατε για αυτό. Με βάση αυτών που γνωρίζω, ναι. θα υπάρχουν παιδεία. Επειδή είπατε για τα δύο πρόσωπα και πολλοί συζητούν αν χρειάζεται ή όχι υπογραφή ή κάποιο OK του κυρίου Καμένου στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Είναι ο πρωθυπουργός αυτός που δίνει το τελικό OK για την πρόσκληση. Παίζει κάποιο ρόλο ο υπουργός άμυνας ή απλό απαρίσταται εκεί. Είναι σύνοδος κορυφής. Mm-hmm. Επομένως, παρόντος του πρωθυπουργού. Των πρωθυπουργών και των αρχηγών κρατών, αυτοί δεσμεύουν τις χώρες. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας mm-hmm. θα δεσμεύσει τη χώρα, αλλά με την παρουσία του δίπλα του, ο κύριος Καμένος δίνει και αυτό. Κατάλαβα. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί ο κύριος Καμένος να πει όχι οτιδήποτε άλλο, απλά παρίσταται εκεί ως υπουργός. Τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει ο πρωθυπουργός σήμερα. Η χώρα εκπροσωπείται από τον πρωθυπουργό. Μάλιστα. Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή είναι, συνοδεύεται ο πρωθυπουργός από τους δύο υπουργούς. Όμως η εικόνα μιας αντιπροσωπείας. Έχετε δίκιο σε αυτό. Στις συζητήσεις πριν ή μετά, στους διαδρόμους. Ο ένας λέει άλλα και ο άλλος λέει άλλα. Η ίδια αντιπροσωπεία, ο Γερμανός, ας πούμε, υπουργός, θα συναντήσει τον κύριο Κοτζιά και θα του πει μπράβο, συγχαρητήρια για τη συμφωνία, γιατί αυτή είναι η άποψη των Γερμανών και ο κύριος Κοτζιάς mm-hmm. θα χαμογελάσει αποδεχόμενος το κοπλιμέντο. Ο δε κύριος Καμένος θα πει, εάν πια δεν υπάρχει και πολυδιάσπαση της προσωπικότητας, έτσι. Ναι, ναι. Βάσει αυτών που γνωρίζουμε, ο κύριος Καμένος θα πει, μα τι λες, αυτή είναι μια κακιά συμφωνία mm. και εγώ με αυτή διαφωνώ. Εκτός λοιπόν, και αν σε αυτό το κομμάτι εικόνα, έχουμε άλλα στο εξωτερικό, άλλα στο εσωτερικό. Αυτή θα είναι η εικόνα της χώρας σήμερα. Δώστε μου μια εικόνα που μόνο στεναχώρια mm-hmm. και θλίψη. Δώστε μου ένα λεπτό να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Περιμένετε στη γραμμή σας, κύριε Υπουργέ. Yeah. Θα πάμε να συνομιλήσουμε για λίγο ακόμα με τον κύριο Κουμουτσάκο, γιατί και εκείνος έχει μια υποχρέωση μετά και πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε. Κύριε Κουμουτσάκο, σας έκανα υπουργό. Γρήγορα πρόλαβα εγώ, δεν έχετε γίνει ακόμα. Ευρωβουλευτή είστε. Είστε και εκπρόσωπο στο Υπουργείο Εξωτερικών παλιά. Είδατε, καμιά φορά η συνήθεια να λέμε, κύριε Υπουργέ. Σωστό. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να πάμε και σε δύο θέματα τώρα που αφορούν το δικό σας κόμμα. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτή την περίεργη δήλωση του κυρίου Δημοσχάκη που την ακούσαμε χθες και η οποία προκάλεσε και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ για την συνθήκη της Λοζάνης και τους χαρακτηρισμούς που απέδωσε στη συνθήκη ο κύριος Δημοσχάκης. Άκουσα ότι ο κύριος Δημοσχάκης, πληροφορήθηκα ότι ο κύριος Δημοσχάκης έχει κάνει διορθωτική δήλωση. Και εξηγεί τι ακριβώς εννοούσε. Mm. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ήταν ατυχής δήλωση, θεωρείτε? Όπως ξέρετε, η συνθήκη της Λοζάνης θεωρείται διαχρονικά από την Ελλάδα ως ένας πυλώνας του καθεστώτος που ισχύει του εδαφικού και γενικότερα του καθεστώτος που ισχύει σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και βεβαίως όσον αφορά τη χώρα μας και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό παραμένει σταθερή θέση εξωτερικής πολιτικής χώρας. Mm-hmm, μάλιστα. Άρα με αυτή την
δήλωσή σας, φαντάζομαι, παίρνετε και τις αποστάσεις και λέτε ότι ήταν να τυχήσει η δήλωση, έστω και εμέσως. Τώρα, το δεύτερο. Εγώ λέω ότι ισχύει. Ναι, το καταλάβω. Όταν μιλάμε για τα συμφέροντα της χώρας και για τα εξωτερική της πολιτική. Mm-hmm. Ισχύουν αυτά που σας είπα. Μάλιστα. Το δεύτερο. Ο κ. Μοσχέξης έχει κάνει διορθωτική δήλωση, ξαναγνωρίζω. Ναι, άρα για να κάνεις μια διορθωτική, προφανώς έχεις κατανοήσει ότι η αρχική είχε λάθη μέσα στην διατύπωσή της. Το δεύτερο έχει να κάνει. Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κύριε Τάκη, χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Κάθε λέξη. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, την εμπειρία. Μα και γι' αυτό ρωτώ εσάς. Διατυπώσεων ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ως 5 χρόνια εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, την έχω να την υπηρετήσω με μεγάλη συνέπεια και ξέρω πόσο δύσκολο είναι, γιατί υπάρχουν πάντα, ξέρετε, για μια δήλωση για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής υπάρχουν πάντα δύο ακροατήρια. Βέβαια. Το ένα είναι το διεθνές ακροατήριο και το άλλο είναι το εθνικό. Και είναι δύο πολύ απαιτητικά ακροατήρια, αλλά από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και πρέπει κανείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικός σε αυτά τα οποία δημοσίως δηλώνει. Μάλιστα. Ειδικά όταν δεσμεύει με τις θέσεις. Νομίζω ότι τα είπατε όλα με αυτή την τελευταία σας φράση. Πάμε τώρα και στο θέμα του νέου κόμματος που προέκυψε στα δεξιά σας. Ένα ακόμη κόμμα. Με πρόεδρο ένα ακόμη Καμένο, τον Δημήτρη Καμένο αυτή τη φορά. Πόσα κόμματα μπορεί να χωρέσουν, τέτοια κόμματα μπορεί να χωρέσουν σε ένα μικρό ασανσέρ. Ασφυξία θα πάρει. Προβλέπετε και το μέλλον αυτού του κόμματος με αυτή τη δήλωση? Ότι θα χρειάζεται μόνο ασανσέρ για να μετακινείτε. Ο χώρος που υπάρχει για να αντιχθούν τέτοια κόμματα, όπως σας είπα, είναι όσο το χώρος ενός ασανσέρ. Αν μαζευτούν και πολλοί, ή το ασανσέρ θα πέσει λόγω υπερβολικού βάρους, ή ασφυξία θα πάρει. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι αυτό το κόμμα φαίνεται να είναι μονοθεματικό, όπως είπε και ο κύριος Φίλης νωρίτερα, δηλαδή ότι έχει ιδρυθεί με αφορμή τη Συμφωνία των Σκοπίων και ότι απευθύνεται κυρίως σε εκείνους που είναι ενοχλημένοι και δυσαρεστημένοι από αυτή τη συμφωνία? Νομίζω ότι αυτό που σας είπα πριν τα δηλώνει όλα. Ο χώρος που μένει για την δημιουργία από μια μεγάλη και το δεξιά παράταξη, όπως είναι η Δημοκρατία, που καλύπτει όλο τον χώρο από τις παρυφές της άκρας δεξιάς έως και την. Και τμήματα της Σοσιαλδημοκρατίας δεν αφήνει οξυγόνο για να αναπτυχθούν άλλα κόμματα. Ίσως υπάρχει ένας χώρος που είναι ενός μικρού ασανσερά να μαζευτούν πολύ εκεί πέρα, όπως σας είπα, θα πάθουν ασφυξία. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με δύο πρωτοσέλιδα που υπάρχουν στο σημερινό τύπο, από διαφορετικές ως προς την σκοπιά τους και την πολιτική τους θέας οι εφημερίδες. Και τα Νέα και το Έθνος μιλούν για παράθυρο όσον αφορά την ακύρωση της μείωσης των συντάξεων. Τα Νέα λένε ότι η Ευρώπη τα γυρίζει για το θέμα των συντάξεων και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πάγωμα της μείωσης. Και στο Έθνος ο κύριος Μοσκοβισσή για άλλη μια φορά σας κατηγορεί ότι παίζετε πολιτικό παιχνίδι και αφήνει και αυτός ανοιχτό το παράθυρο για τις συντάξεις. Τώρα, το ποιος παίζει πολιτικό παιχνίδι με τις συντάξεις? Αν αυτό που υπέγραψε, ο ίδιος που υπέγραψε τη μείωση, έτσι, ακούστε, αν υπάρξει αναίρεση της προοπτικής μείωσης των συντάξεων, είναι προφανές, αλλά συγκεκριμένη, όχι σπέκουλα. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι θα είναι πολύ καλό για τους συνταξιούχους, πρέπει να ανασάνουν, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε όρια μεγάλης δυσκολίας, ακόμα και η επιβίωση πολλοί από αυτούς θα μείνουν συνταξιούχοι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ήδη κατέθεσε τροπολογία που ζητάει αυτό το μέτρο της προβλεπόμενης μείωσης να αναιρεθεί. Εμείς την υποχρέωσή μας απέναντι στους συνταξιούχους, αλλά και απέναντι στην αλήθεια, την κάναμε, διότι η κίνηση αυτή ήταν μια πίεση πραγματική, να φανεί η αλήθεια και να τελειώνει ο εμπεγμός. Λοιπόν, η μέχρι τώρα αντίδραση της κυβέρνησης επιβεβαιώνει ότι παραμένει η υπογραφή της στη μείωση των συντάξεων. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες, τα οποία θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι. Μάλιστα. Κύριε Κουμουτσάκο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που